Προσωπικότητες από την πολιτική ζωή και τον επιχειρηματικό κόσμο, άνθρωποι της τέχνης και της δημοσιογραφίας, κατέκλυσαν χθες βράδυ την αίθουσα γνωστού βιβλιοπωλείου για την παρουσίαση του βιβλίου «Το τέρας και εγώ», του Σταμάτη Μαλέλη, Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωση του ΣΤΑΡ. Εάν όλοι οι Έλληνες συμπεριφερόταν όπως ο κύριος Μαλέλης, δηλαδή να μην φοβάται να εκτεθεί προς το κοινό, η Ελλάδα θα ήταν μια άλλη χώρα. Προτείνω λοιπόν σε όλους τους Έλληνες να διαβάσουν αυτό το βιβλίο, διότι είναι ένα βιβλίο που προέβλεψε τον κίνδυνο της εθνικής κατάθλιψης. Φίλοι μου που το έχουν διαβάσει μου είπαν ότι είναι ένα εξαιρετικά καλό βιβλίο, γιατί οι άνθρωποι που μπορούν να τσαλακώσουν την εικόνα τους και είχαν δίκιο οι ομιλητές, βοηθάνε να βρεθούν λύσεις έξω από αυτές που υπαγορεύει το σύστημα. Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι να πάει καλά στην υγεία του, γιατί η μεγάλη μάχη που έδωσε ήταν η πιο πρόσφατη, όχι η παλιά, αλλά είναι λιοντάρι, όπως λέει και αυτός. Αυτό το βιβλίο του Σταμάτη Μαλέλη ήταν ανάγκη ψυχής και θεωρεί και εκείνος ότι έκανε και θα κάνει καλό στους αναγνώστες και σε όλους αυτή την εποχή να το διαβάσουν. Όμως εγώ εύχομαι και περιμένω να ανοίξει ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή του, μακριά από κάθε τέρας, και το επόμενο βιβλίο να είναι η πολιτική, που καλός ή κακός είναι το στοιχείο του και το δυνατό του σημείο. Η γενναιότητα αυτού του ανθρώπου να γράψει για αυτό το πρόβλημα είναι σημαντική και νομίζω ότι θα μας βοηθήσει όλους εμάς οι οποίοι είμαστε στις παρυφές αυτής της ιδιαίτερης κατάστασης να μπορούμε να μιλάμε δημόσια. Το βιβλίο παρουσίασαν ο καθηγητής ψυχιατρικής Στέλιος Τηλιανίδης, ο σκηνοθέτης Σωτήρης Χατζάκης και ο γνωστός στιχουργός και δημοσιογράφος Κυριάκος Ντούμος. Πολλοί από τους παρευρισκόμενους μίλησαν για την κατάθλιψη που δεν κάνει διακρίσεις και χτυπά ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και επαγγελματικής δραστηριότητας. Το πιο σημαντικό είναι ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Όλοι όσοι δουλεύουμε στο ΣΤΑΡ και σε εκπομπές και στα δελτία ξέρουμε ότι ήταν τεράστια επίχυση όταν το βιβλίο πρωτοπαρουσιάστηκε, γιατί εμείς έχουμε επαφή με τον κόσμο. Είναι ένα βιβλίο της προσφοράς στο κοινό. Το βιβλίο είναι άγγιγμα ψυχής, νομίζω ότι θα πάει καταπληκτικά, πολύ καλά, best seller, όλα τα καλά. Είναι πολύ σημαντικό στην εποχή μας, στην εποχή του μνημονίου, στην εποχή των δυσκολιών, να υπάρχουν βιβλία που τα αγκαλιάζει ο κόσμος και αποτελεί στήριγμα ψυχής. Εύχομαι το βιβλίο του μπαμπά μου, έχει πάει ήδη καλά, αλλά να πάει ακόμα καλύτερα, να είναι πάντα γερός και να κάνει πάντα επιτυχίες. Να είναι πάντα καλά, γερός, δυνατός, με έμπνευση και εσωτερική ηρεμία και γαλήνη. Και νομίζω ότι την έχει βρει. Το βιβλίο το έχω διαβάσει αποσπασματικά. Με παρότρινε πολύ και η μητέρα μου το διάβασε πρώτη και μου είπε ότι έχω πολλά κοινά στοιχεία με το Σταμάτη Μαλέλη.